Η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αλλά κάνει σπουδαίο έργο για να επιστρέψει. Και σίγουρα θα επιστρέψει. Και εμείς συνεργαζόμαστε σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως είναι η αναβάθμιση των στόλων, συγκεκριμένα των αεροπλάνων F-16. Θα υπάρξει αναβάθμιση. Επίσης, έχουμε εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Μετά από αυτήν τη συνέντευξη, θα έχουμε συναντήσεις και γεύμα εργασίας. Θα συζητήσουμε και για επιπλέον τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και η Ελλάδα να βοηθήσει εμάς. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια μακροχρόνια σχέση με την Ελλάδα. Έχουμε υπάρξει πάρα πολύ καλοί φίλοι και σπουδαίοι σύμμαχοι και ανυπομονούμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε, καθώς και για την φιλοξενία. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική συγκυρία για την στρατηγική συνεργασία μας και είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή. Αλλά πάντα υπήρξε ένας αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και αξιόπιστος εταίρος. Επίσης, μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε η ελευθερία και η δημοκρατία, αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε. Συνεπώς, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Obamacare είναι ημιθανές. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι πνέει τα λίσθια. Τα κόστη είναι τόσο υψηλά, οι άνθρωποι δεν το χρησιμοποιούν. Το Obamacare είναι μια ντροπή για το έθνος μας και εμείς προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα του Obamacare. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.